Ψάχνετε για web κάμερα και είτε δεν μπορείτε να βρείτε είτε είναι πολύ ακριβές. Στο περασμένο βίντεο σας είχα πει ότι μπορεί να έχετε κλείσει το σπίτι σας. Δεν ξέρω για το σπίτι σας, αλλά σχεδόν σίγουρα έχετε κλείσει στην τσέπη σας. Στην τσέπη σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας σαν web κάμερα για τον υπολογιστή σας. Η όλη διαδικασία είναι αρκετά εύκολη. Κάνετε εγκατάσταση μιας εφαρμογής στο κινητό και μιας αντίστοιχης εφαρμογής στον υπολογιστή. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που κάνουν αυτή τη λειτουργία. Εμείς διαλέξαμε την Android Cam που υπάρχει και σε Android και σε iPhone και είναι, έχει τις πιο καλές κριτικές στο store. Ας δούμε τη διαδικασία εγκατάστασης. Πρώτα, πηγαίνουμε στο Play Store, ψάχνουμε για Android Cam, την κατεβάζουμε και την εγκαθιστούμε. Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση, ανοίγουμε την εφαρμογή και δίνουμε ό,τι δικαιώματα θα ζητήσει. Τα χρειάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Θα δούμε στην οθόνη ότι μας δείχνει την IP του κινητού. Η IP είναι αυτά τα νουμεράκια με τις τελίτσες. Κρατήστε τα, θα μας χρειαστούν. Έχοντας τελειώσει με αυτό, πάμε στον υπολογιστή μας. Ανοίγουμε το Google και ψάχνουμε για Android Cam. Η πρώτη σελίδα που θα εμφανιστεί είναι αυτή που ψάχνουμε. Πάμε και κατεβάζουμε την αντίστοιχη εφαρμογή για υπολογιστή για το λειτουργικό μας. Υπάρχει έκδοση για Windows και Linux. Όσοι έχουν Mac θα προτιμήσουν μια άλλη εφαρμογή, λέγεται NeuroCam. Θα σας τη βάλω σαν link. Κατεβάζουμε εμείς την εφαρμογή Windows και την εγκαθιστούμε. Μόλις εγκατασταθεί η εφαρμογή και την ανοίξουμε, βλέπουμε αυτή την οθόνη που είναι μπροστά μας. Εδώ έχουμε τρεις επιλογές, αλλά εμείς θα κρατήσουμε την πρώτη, την προεπιλεγμένη, που είναι να συνδέσουμε την κάμερα με το Wi-Fi. Οι άλλες δύο θέλουν drivers και είναι κάτι πιο δύσκολο και αχρίαστο. Εδώ, σε αυτό το πεδίο, πρέπει να γράψουμε τον αριθμό της τελίτσας που είπαμε πριν. Ανοίγουμε το κινητό, βλέπουμε τον αριθμό και τον γράφουμε. Ξεκινάμε και βλέπουμε ότι στο preview της κάμερας, γυρίζω σωστά, βλέπετε εμένα. Τώρα, πάμε πάλι στον browser για να διαλέξουμε το zoom, να δούμε πώς φαίνεται στο zoom. Πατάμε το zoom, κάνουμε sign in, ok. Και ξεκινάμε ένα meeting, μια συνάντηση. Ανοίγει το zoom. Εδώ βλέπουμε τώρα δεν δείχνει τίποτα, γιατί έχουμε ήδη μια συνδεδεμένη κάμερα στον υπολογιστή. Πρέπει να πάμε από εδώ που είναι το εικονίδιο της κάμερας και να επιλέξουμε την κάμερα. Βλέπετε ότι η Android Cam έχει δύο κάμερες. Είναι η μπροστά και η πίσω. Τώρα έχουμε επιλέξει την πίσω και βλέπουμε. Αν θέλαμε, μπορούσαμε πολύ εύκολα να επιλέξουμε την μπροστά κάμερα του κινητού. Φυσικά δεν θα το κρατάτε με το χέρι όταν είναι να κάνετε μια συνομιλία, θα το στηρίξετε σε καμιά βάση γιατί ήδη άρχισα και κουράζομαι. Κάπως έτσι δουλεύει το όλο σύστημα. Εύκολα, γρήγορα, έχετε το κινητό σας και να κάνετε μια κλίση στο Zoom ή όπου αλλού θέλετε. Πάμε τώρα στα σημαντικά. Στο κανάλι είμαστε τώρα στους 5.500 συνδρομητές. Τι λέτε, πιστεύετε θα φτάσουμε στους 6.000 μέχρι τέλος της χρονιάς? Διαδώστε το, κάντε subscribe για να τα καταφέρουμε. Και αν έχετε καμιά ιδέα για κανένα καινούριο βίντεο, μην στεναχωριέστε, εδώ είμαστε εμείς. Θα το φτιάξουμε. Με το καλό να φύγει το 20 που μας έχει παιδεύσει, θα τα πούμε το 2021. Γεια σας!